φωτογράφος σε πουλάει αυτό που γουστάρεις να πω. Αυτό το θέλει. Με ποιο πόδι τώρα έκανε την πάσα κόκκινη. Αφού δεν βλέπει μπροστά σου, ρε τύφλε. Με το αριστερό και το σωστό. Θεότυφλε. Ποιο ξέρει πόσα. Με το αριστερό και το σωστό. Ποιο ξέρει πόσα Τζόνι κοπάνισε μέχρι να γίνει. Γιατί στο 90 δεν πήγε το δεύτερο γκολ. 92. Είναι στο 92. Τέσσερα ούχοι πρόλαβε πέντε να πιει. Κωστή, δεν μπορεί εσύ να λε ότι αυτά θέλουμε. Υπάρχει κόσμο ο οποίο θέλει. Βρε, αυτά θέλετε, βρε, τι θέλετε. Βία θέλετε, σεξ θέλετε, ίντρικα θέλετε, αντιπαράθεση θέλετε, τι θέλετε. Ποιότητα θέλετε. Άμα δει κανένα φουκαρά δημοσιογράφο. Ήσυχος ήρεμος με την γραμματούλα του να κάνει αυτό, θα τον κατατροπώσετε να πούμε. Σαν και σαν να κάνεις φουκαράς, ε. Ε, βέβαια. Όταν προωθήσα και τις ιδέες, Κωστή... Οι ιδέες που προωθώ είναι αυτές οι ιδέες που θέλεις να ακούσεις. Κάνεις πολύ μεγάλο. Εγώ κάνω λάθος. Εγώ θέλω κάπου να βλέπω μπάλα, να είμαι σε ένα καφενείο να βλέπω μπάλα. Ναι. Με αντίπαλο και λάθος. Ναι. Θα βλέπω να μάθω. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε? 35. 35 είσαι. Μάλιστα. Εντάξει. Σε περίμενα όταν κάθεσαι και μου λες ότι αυτά θέλετε, εγώ δεν θέλω αυτά. Αυτές τις ιδέες που προωθείς, αυτές την τελική, προωθούν και... Εγώ δεν προωθώ, θα σου αναλύσω τι κάνω εγώ. Εγώ φτιάχνω, βλέπω τι θέλει η κοινωνία και την πλασάρω. Δηλαδή, θα πάω εγώ σε ένα εστιατόριο σερβιτόρος, θα θες εσύ να φας, να πούμε, βόθρο, ξέρω εγώ, με σκατά και θέλω να σε προεπονέσω εγώ, ξέρω εγώ, ξυφία στα κάρβουνα. Βόθρο θα σε κεράσω, φίλε. Επόμενη γραμμή. Άντε από εκεί πέρα, Βαλκάνιε, που θες εσύ και ποιότητα να πούμε. Έλα, πάμε επόμενη γραμμή. Εντάξει, σε πιστεύω, αλλά πας σε εξαίρεση του κανόνος. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων, αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπαθε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.